Πάμε για το τζάμπο λοιπόν. Ο Τέιλορ και ο Γκάλοουέι με νικητή ποιον τελικά. Την ομάδα του κεραυνού αφού δεν μπόρεσε να συγκρατήσει ο Τζέικομπς. Χωρίς εντός παιδιάς καλάθι μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Μόνο από βολές έχουν σκοράρει δύο ομάδες. Νότατς περνάει. Θα πάρει το σούτ από τη γωνία και θα είναι εύσοχος. Να το πρώτο εντός παιδιάς καλάθι. 5-2 μπροστά το Αμποέλ. Ο Ρέινολτς. Γυρίζει ο Τέιλορ. Ωραία κάτω από το καλάθι. Για να δώσει προβάδισμα στον κεραυνό με 7-5. Τέιλορ. Και αυτός δυσκολεύει την πάσα του, αλλά ο Ρέινολτς κατάφερε να βρει τον Κρόκετ. Τζέικομπς πέρασε στον Μπλάκμον. Ο Μπλάκμον πέρασε προς το καλάθι. Καλάθι και φάουλ. Από τον Τζαμάρι Μπλάκμον, ο οποίος μπήκε με δύναμη στο καλάθι. Η Πέγια. Και όχι η Πέτζα. Προσπαθεί να μπει προς το καλάθι ο Τζέικομπς. Για να ράσουταρει για τρεις και ευστοχή. Ένα καλάθι μετά από αρκετή ώρα για το Αποέλ. Πήρε όμως επιθετικό rebound. Ούτε η δεύτερη προσπάθεια ευστοχή. Και γρήγορα ο Τσάντλερ στην άλλη πλευρά για να καρφώσει. 16-26. Τέιλορ αφήνει στον Τσάντλερ. Σε καλή μέρα ο Τσάντλερ. Ρέινολτς για τρεις μέσα. Πρώτο τρίποντο του κεραυνού. Οι δύο μάτες έχουν πλέον από 1-4. Μιλάμε 28 από 33 πόντους από... Για να ράζει για τρεις μέσα. 21-33. 12 στις 13 και οι δύο. Ωραία σωνομακίνηση πάσα του Μπλάκμον, ο οποίος έφτασε στο lay-up. Ο Μπλάκμον θα σουτάρει για τρεις μέσα. 31-39. Διαμαρτυρήθηκαν όλοι μαζί. Για τρεις ο Στυλιανού μέσα. 31-42. Μιλάμε για σκληρά και έχει ρίξει στην πετάδα τον Γαβριήλ, ο οποίος, ο Γαβριήλ Χιλαράς, ο οποίος θα κάνει το τέταρτο του φάουλ. Ενώ ο Σάιμον ο Μιχαήλ θα βάλει και το καλάθι. Είναι αυτός που έκανε τα δύο φάουλ, καλάθι για φάουλ, που έβαλε τα δύο συνεχόμενα η ομάδα του Αμποέλ. Χιλαράς για τρεις. Μέσα! Όντως όμως έκανε και τα φάουλ που οδήγησαν σε βολές. Σε κολ φάουλ. Κλέβει και την μπάλα εδώ για να περάσει στον Μιχαήλ που σηκώνει για τον Τέιλορ. Αυτός ξανά στο Σάιμον ο Μιχαήλ. Αστοχή follow από τον Κρόκετ. Ρέινολτς, Ηλιανού, Κρόκετ στη γωνία. Σηκώνει για τον Τέιλορ, αλλά λίγο πιο ψηλά από όσο θα περίμενε ο παίκτης του κεραυνού. Ο Νότατς, τον Μπλάκμον από τη γωνία για τρεις. Άστοχος, επιθετικό ριμπάντο από τον Γκάλοουέι. Θα βγάλει στο για να ράξει μακάριστος από την κορυφή για τρεις μέσα. Η διαφορά πέφτει στους τέσσερις. 50-54. Time out από τον Μιχάλη τον Κακιούζη. Νομίζω ότι αυτή η εξέλιξη στο τέλος της τρίτης περίοδου έχει ξυπνήσει όλους τους παίκτες. Και θα δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι σε αυτή την τελευταία περίοδο. Εύχομαι να βγω αληθινός για τρεις και ο Στυλιανού μέσα. Ο Νίκος Στυλιανού μιλάμε. 59-67. Χιλαράς για τρεις. Μέσα κι αυτός. Κάτω τα τρίποντα που διαγωνισμός τρυπώντων. Απουσίαζαν σε όλο το παιχνίδι. Με τρία τρίποντα ξεκινά η τελευταία περίοδος. Ο Χιλαράς δύο μεγάλα τρίποντα σήμερα, έτσι. Μαζί με την άμυνα που έβγαζε. Κρίμα για τον ίδιο και την ομάδα που έκανε 4 φάουλ νωρίς. Και ο Σάιμον για τρεις μέσα κι αυτός. Σηκώθηκε αμέσως όμως και πήρε την μπάλα από τον Παπαμιχαήλ. Για τρεις ο Χιλαράς μέσα. 69-70. Βλέπει τις επιλογές του. Παπαμιχαήλ για τρεις μέσα. Προβάδισμα για τον Αποέλ. 72-71. Μακίνης, από τον Μπλάκμον διορθώνω στον Μακίνης. Αυτός με ένα handover θα το επαναφέρει την μπάλα που φτάνει στο lay-up. 81-84. Μπλάκμον καθυστερεί λίγο, θα κάνει το τρίποντο, θα είναι άστοχο. Το rebound τον Τέιλορ. Η πάσα στον Τίγκα που πέρασε χωρίς να πάρει φάουλ, χωρίς να κάνει ο πάνω του φάουλ. Τέλος του αγώνα, ο κεραυνός θα είναι στον τελικό της αναμέτρησης. 86-81, ο κεραυνός κατάφερε να περάσει το εμπόδιο του Αποέλ στο παραδοσιακό ντέρμπι της Λευκοσίας και να πάει την Τετάρτη να αντιμετωπίσει την ομάδα της ΑΕΚ στον μεγάλο τελικό.